Η εξουδετέρωση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης στο Αιγαίο μέσα από την υλοποίηση της επανεγκατάστασης προσφύγων από την Τουρκία. Η αύξηση των ρυθμών μετεγκατάστασης από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατοχύρωση έκτακτης χρηματοδότησης προς τη χώρα μας για τις ανάγκες διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Η ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου με τη συνδρομή και προσωπικού των ευρωπαϊκών οργανισμών όπως η Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η άμεση εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής που υπογράφηκε στη Σμύρνη για επίγουσα επιστροφή παράτυπων μεταναστών, καθώς και η εφαρμογή της αντίστοιχης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από 1η-6η του 2016. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ολλανδική Προεδρία, καθώς και τα περισσότερα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση του Προσφυγικού, αυτή τη στιγμή σε 30 χώρους υποδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα φιλοξενούνται, σιτίζονται και έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη περίπου 30.000 πρόσφυγες. Αναφορικά με το ζήτημα της ειδωμένης, θα χρειαστεί να τονίσουμε εκ νέου ότι κατόπιν συνεννόησης της κυβέρνησης με τους μηχανισμούς της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δεν προβλέπεται η εγκατάσταση δομών φιλοξενίας στα σύνορα. Προκειμένου να μην λειτουργήσουν αυτά τα σημεία ως πόλος έλξης απελπισμένων ανθρώπων, την ώρα μάλιστα που τα σύνορα είναι κλειστά. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ειδωμένη προβλέπει τη σταδιακή εθελούσια απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και τη μεταφορά τους σε κέντρα φιλοξενίας, χωρίς φυσικά τη χρήση βίας. Κατόπιν αυτού, όποιος έχει διαφορετική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της ειδωμένης, οφείλει να την καταθέσει δημόσια. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στην κριτική, αλλά φυσικά δεν δέχεται μαθήματα ευαισθησίας από κανέναν. Σχετικά με τη διαπραγμάτευση, δύο λόγια. Όπως γνωρίζετε, η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς είναι σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους μέχρι τις 25 Μαρτίου. Βασική εκτίμησή μας είναι ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς μεγάλες αλλαγές στις προτάσεις που έχει καταθέσει η κυβέρνηση και οι οποίες κινούνται απολύτως μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας του καλοκαιριού. Η κυβέρνηση έχει κάνει εξάλλου σαφές σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να κάνει δεκτές προτάσεις που κινούνται έξω από το πλαίσιο αυτό και θα κινηθεί απολύτως εντός των ορίων της συντολής της 20ης του Σεπτέμβρη. Θα επαναλάβω τη διαβεβαίωση ότι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός για μηδενικές περικοπές της κύρης συντάξης και για το αφορολόγητο όριο, όπως και στο αφορολόγητο των αγροτών, θα τηρηθούν στο ακέραιο. Βασικός μας στόχος στη διαδικασία, εξάλλου είναι δεδομένο ότι εξακολουθεί να είναι το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης και η προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Η Ευρώπη, με δεδομένη την διπλή κρίση που σοβεί στο εσωτερικό της, γνωρίζει καλά ότι αυτή είναι και η μοναδική ορθολογική επιλογή. Πριν από λίγο έγινε η συνάντηση του κυρίου Καμένου με τον Πρωθυπουργό για το θέμα το γνωστό. Σε μια μικρή ενημέρωση αρχικά, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής παραδέχθηκε δημόσια το λεκτικό σφάλμα εντυρήμη του λόγου του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κατανοεί και συμμερίζεται την ευαισθησία τόσο του Πάνου Καμένου και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, όσο βεβαίως και του ελληνικού λαού, για το ονοματολογικό ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σταθερή στην εθνική θέση σε σχέση με την ονομασία της γείτονος χώρας. Αυτό που προέχει σήμερα, ωστόσο, είναι η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης που παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης και απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού είναι η επιτυχής έκβαση της αυριανής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Όπως σας είπα πριν, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πριν από λίγο με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Καμένος εμένει στη θέση του
Η απόφαση θα πάρθει μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής. Ξεκινήσουμε τώρα. Ξεκινάμε. Στρατάκης από Flash 96 και news.gr. Θα ήθελα